Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δια του παρισταμένου μέλους της κυβέρνησης, θα ήθελα να μεταφερθεί ένα μήνυμα στον υποψήφιο και προφανώς αυριανό λαμβάνουσα την εντολή Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμου, ότι επειδή δεν είναι μέλος του πολιτικού συστήματος, όφιλε κατά την εκτίμησή μου να είναι εδώ και να ακούσει τους βουλευτές όλων των περίγων που θα στηρίξουν την κυβέρνησή του. Ο κύριος Παπαδήμος, ο οποίος δεν μας γνωρίζει προσωπικά και δεν οφείλει να μας γνωρίζει, ο οποίος εκλήθη εκ των αρίστων τεχνοκρατών να διεκπεραιώσει ένα συγκεκριμένο ρόλο, στόχο, σε περιορισμένο χρόνο και πολύ συγκεκριμένο, εκτιμώ, κύριε Πρόεδρε, ότι έπρεπε να ήταν εδώ. Να ακούσει τους εκπροσώπους των πολιτών. Γιατί το άρχιν σε μία κυβέρνηση σημαίνει εξυπηρέτηση των εθνικών πατριωτικών στόχων, αλλά και εξυπηρέτηση των προσδοκιών των πολιτών. Καλός ή κακός, σε μία δημοκρατία κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική, οι συνάδελφοι της αίθουσας εκπροσωπούν πολίτες και περιοχές. Και ο κύριος Πρωθυπουργός οφείλει να γνωρίζει τον προβληματισμό, τις προσδοκίες τις μεταφερόμενες, και να γνωρίζει επίσης τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να του δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης για αυτό που πρέπει να κάνει.